Δυναμική και με παλμό η μαζική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και στο Ηράκλειο, οι οποίοι διεκδικούν μεταξύ άλλων την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς καμία αξιολόγηση, όπως και αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, ώστε να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Όλη η εκπαίδευση, και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι στο δρόμο του αγώνα. Είμαστε στη συγκέντρωση και στην απεργία ενάντια στην αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια στα μαύρα μέτρα της Κεραμαίος που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα των συναδέρφων νεοδιορίστων πρώτα-πρώτα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ενάντια στον αυταρχισμό και στον ομό εκβιασμό από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στο δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές μας, διότι και με fast-track διαδικασίες αλλά και με ένα περιεχόμενο αξιολόγηση το οποίο στοχεύει σε κατηγοροποίηση σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, σε ένα μοντέλο αξιολόγηση το οποίο όπου έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες έχει αποτύχει, διότι ακριβώς γετοποίησε σχολεία. Στο μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για την εκπαιδευτική πολιτική, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον της Υπουργού Παιδείας, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στις εργασιακές σχέσεις γαλέρας, όπως τόνισαν. Διατρανώνουμε σήμερα την απόφασή μας να μην υποκύψουμε στον ομό εκβιασμό της Κεραμαίος για μη μονιμοποίηση των αναπληρωτών, ώστε να περάσει το αντιδραστικό μέτρο της αξιολόγησης. Στόχος του δεν είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά η μεταφορά της ζούγκλας των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε όλη την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε να συνεχιστεί η ομοιρία των αναπληρωτών που χρόνια τώρα οργώνουν όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, μέσω της αξιολόγησης επιχειρείται η κατηγοριοποίηση των μαθητών, η κατηγοριοποίηση των καθηγητών, η κατηγοριοποίηση των σχολείων, η άρση της μονιμότητας, νέοι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση. Με τρόμο, με το να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς, προσπαθεί να επιβάλλει την πολιτική της. Σήμερα η μαχόμενη εκπαίδευση δίνει μια ηχηρή απάντηση ενάντια στις επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας και της Κεραμαίος για το σχολείο της υποταγής και της πειθάρχησης, μια απάντηση μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για ένα καλύτερο σχολείο, δημοκρατικό. Λέμε με μια φωνή ομόθυμα, με απόφαση ομόφωνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ αλλά και της Γενικής Συνέλευσης της ΟΛΜΕ, κανείς επιθεωρητής στην τάξη. Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματά μας, τόνισαν, με τους ίδιους να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα με στόχο τη διοργάνωση ενός παγκρίτιου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, προκειμένου, όπως είπαν, να κλείσουν την πόρτα στους επιθεωρητές και να ανατρέψουν τα αντιδραστικά μέτρα της αξιολόγησης. Που καμία στόχευση δεν έχει να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο, όπως ψευδώς επικαλείται. Αυτή η στόχευσή της είναι συγκεκριμένα να κατηγοροποιήσει και να περαιτέρω να υποβαθμίσει τα σχολεία. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να βάλουμε φρένο σε όλα αυτά.